Παντού. Ήσασταν παντού. Πού εκείνη την ώρα ακριβώς, για δείξε μας. Ακριβώς την ώρα, ούτε εγώ θυμάμαι. Πήγα να πάρω την πεθερά μου μέσα στο δωμάτιο, να σήκωνα την πεθερά γιατί έχει πρόβλημα και σιγά σιγά την έβγαζα έξω. Ναι. Και κούναγε όλη την ώρα. Κούναγε, συνέχεια κούναγε. Από το χτύπημα του Εγκέλαδου δεν γλίτωσε ούτε αυτή η εκκλησία. Πλέον έχουν απομείνει μόνο πέτρες και χώματα. Πρόσεχε. Δεν σου είπα ότι Εγκέ Παρασκευή θα με αφήσει να την πάρω. Έχει καθίσει όλη η εκκλησία κάτω. Το μόνο που επισώσαμε την εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Η άλλη εκκλησία, η Παναγία, το ίδιο, σε πιο χαμηλά επίπεδα δεν είναι όπως είναι αυτή. Από τις κατολιστήσεις βράχων και τεράστιων όγκων από χώματα, σε πολλά σημεία ο δρόμος έκλεισε. Ενώ προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές σε παραλίες, όπως τη διάσημη παραλία της Δυτικής Λευκάδας Εγκρεμνή. Κάτι που φαίνεται στις φωτογραφίες. Ο φωνικός σεισμός ξεκίνησε σε 9 και 10 το πρωί και ήταν μεγέθους 6,4 ρίχτερ. Το επίκεντρο ήταν στο δυτικό τμήμα του νησιού και ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί με μεγαλύτερο, αυτό που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί και ήταν 5,2 ρίχτερ. Από τη μανία του Εγκέλαδου τραυματίστηκαν συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους και 2 παιδιά, και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του νησιού. Είναι 10 χρονών και 12, αλλά είναι μικροτραυματισμοί. Τότε βοηθήσει, τίποτα άλλο. Ευτυχώς. Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός που προκάλεσε ζημιές στην Ιθάκη, ενώ έγινε αισθητό σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Λες τώρα. Εγώ όταν ήρθα ήταν σε κατάσταση όλα κάτω. Διαδρόμοι δεν μπορούσες καθόλου να πατήσεις μέσα. Ήταν όλα γκρεμισμένα, όλα σπασμένα, όπως τα βλέπετε και ακόμα χειρότερα. Η μεγάλη σεισμική δόνηση στη Λευκάδα δεν ξάφνιασε τους σεισμολόγους, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή του Ιωνίου έχει δώσει και στο παρελθόν πολύ ισχυρούς σεισμούς. Για τους επιστήμονες, αυτός ο σεισμός σχετίζεται άμεσα με το ρήγμα που βρίσκεται νοτιοδυτικά του νησιού και είναι γνωστό ως ρήγμα της Κεφαλονιάς. Τον Ιανουάριο του 2014 είχαμε την εκδήλωση και την ενεργοποίηση του ρήγματος στην Κεφαλονιά, στο κομμάτι της Κεφαλονιάς. Στη συνέχεια τώρα ενεργοποιήθηκε το ρήγμα το οποίο είναι λίγο βορειότερα και το οποίο ήταν ένα κομμάτι που δεν είχε σπάσει ούτε από το σεισμό της Κεφαλονιάς, αλλά ούτε και από το σεισμό της Λευκάδας το 2003. Όπως επισημαίνουν οι σεισμολόγοι, το ρήγμα αυτό είχε δώσει το μεγάλο σεισμό του 2003 που είχε προκαλέσει και τότε ζημιά στη Λευκάδα. Προέρχεται από μια γνωστή ρηξηγενή ζώνη, αυτή της Κεφαλονιάς, η οποία έχει δώσει στο παρελθόν ισχυρότατες παρόμοιες δονήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δόνηση που έγινε το 2003, λίγο βορειότερα, πάλι στο δυτικό μέρος της Λευκάδας, και οι δονήσεις του περασμένου έτους στην Κεφαλονιά. Το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι ο σεισμός των 6,4 είναι ο κύριος σεισμός. Αυτό επισημαίνει και στη σελίδα του στο Facebook ο Άκης Τσελέντης. Το φαινόμενο φαίνεται να εξελίσσεται φυσιολογικά, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε ότι ήταν το κυρίως γεγονός. Περιμένω ακόμα μερικούς ισχυρούς μετασεισμούς για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ενός μεγαλύτερου σεισμού.